Σε κάθε περίπτωση, οι ωφελημένοι και της νέας ΚΑΠ θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Άλλωστε, ο πυλώνας των επενδύσεων, των καπιταλιστικών επενδύσεων, είναι αυτός που ενισχύεται. Και αυτό που συρρυκνώνεται είναι το ποσοστό των ενισχύσεων της μικρομεσαίας αγροτιάς. Αυτοί είναι τα θύματα, για άλλη μια φορά, και οι όμιλοι είναι αυτοί που κερδίζουν. Και αυτή είναι η νέα γραμμή που συνεχίζει και τις προηγούμενες ΚΑΠ και θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα για τους μικρομεσαίους αγρότες, που ο μόνος δρόμος τους είναι να οργανώσουν την πάλη τους πριν να είναι αργά.